Πιο δύσκολο δηλαδή ποιο είναι σε όλα αυτά που είσαι. Το γκρούπιο, αυτή τη στιγμή που κάνουμε το γκρούπιο. Είναι χρηματοδότηση από το πλήθος. Ναι, δηλαδή. Έχεις μια ιδέα. Καλή ώρα, θέλεις να ανεβάσεις το θεατρικό σου τώρα. Ναι. Και δεν έχετε χρηματοδότηση, δεν έχετε χρήματα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μπαίνεις στο γκρούπιο. Ναι. Φτιάχνεις μια καμπάνια στην οποία παρουσιάζεις την ιδέα σου, το project σου, το ποιος είσαι και παράλληλα φτιάχνεις μια ανταλλακτική πυραμίδα. Τι είναι η ανταλλακτική πυραμίδα? Τι θα προσφέρεις στον κόσμο που θα σε βοηθήσει ανάλογα με τα χρήματα που θα σου δώσει. Και λες, αν μου δώσεις 1 ευρώ, θα σε βάλω στα ευχαριστήρια, στη σελίδα των ευχαριστηρίων, στο βιβλίο, στο πρόγραμμα. Άμα δώσεις 100 ευρώ, θα ονομάσουμε ένα χαρακτήρα της παράστασης με το όνομά σου. Καταρχάς, πόσα παιδιά το έχετε φτιάξει? 3. Ο Ειρηναίος, ο Φιλιππίδης και ο Μανώλης Μανουσάκης. Εκείνη την περίοδο που το πρωτοσκέφτηκε ο Μανώλης, γιατί αυτός μας έφερε την ιδέα πιο πολύ, είδε ότι έλειπε, άρχισε να υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πιο πολύ ξεκίνησε έτσι, πώς καλλιτέχνες μπορούν να βοηθάνε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό έγινε το 2009. Το 2009 υπήρχαν παγκοσμίως 4 πλατφόρμες. Μία από αυτές ήταν το γκρούπιο. Αλήθεια. Αλήθεια. Είδαμε, μάθαμε, ακόμα μαθαίνουμε και πέρσι, το Μάιο του 2012, είπαμε παιδιά, έτσι πρέπει να γίνει, relaunch και ξαναβγήκαμε... Και ξαναβγήκατε στον αέρα. Πρέπει να δεις ότι το crowdfunding δεν είναι μόνο η υλοποίηση της ιδέας, έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, σου προσφέρει ένα τζάμπα marketing της ιδέας σου πριν καν χρησιμοποιηθεί. Ναι, γιατί περνάει από τόσο κόσμο. Πριν από αυτό μπορείς να δεις αν η ιδέα σου αρέσει στον κόσμο και πάλι δωρεάν. Δηλαδή, θέλω να φτιάξω εγώ ένα αναπτήρα που ανάβει και κάθετα. Ναι, ναι, ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Και αρέσει στον κόσμο. Και προχωράει. Έχει νόημα. Αν δεν αρέσει, δεν προχωράει. Δεν προχωράει. Καλύτερα οπότε να το βλέπεις χωρίς να ρισκάρεις. Τώρα αυτό το τρένο από πού έρχεται και πού πηγαίνει? Πάει προς Πειραιά. Πάει προς Θεσσαλονίκη. Αυτά.